Θα βάλω ένα άλλο στη θέση σου. Σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων έντονων από τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου με κάθε τρόπο να μην ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο που οδηγεί στην απόλυση 6.000 εργαζόμενους και την τοπική αυτοδιοίκηση στη διάλυση. Εμείς με όλες μας τις δυνάμεις μας μέχρι τέλος θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη δουλειά και στην αξιοπρέπεια. Οι δήμαρχοι πώς αντιδρούν σε όλο αυτό? Οι δήμαρχοι είναι, θα έλεγα, μέχρι σήμερα αυτοί που στηρίζαν αυτές τις πολιτικές. Μπορεί να παίρνουν αποφάσεις και να λένε επαναστατικές κορώνες, αλλά στην ουσία η πλειοψηφία από αυτούς είτε ανοίγει τους δήμους είτε στηρίζει αυτές τις πολιτικές. Εμείς λέμε ότι κανένας από αυτή την πολιτική της Τρόικας και των Μνημονίων δεν θα γλιτώσει. Θα κοιμηθούν δήμαρχοι και θα ξυπνήσουν κλητήρες. Κινητοποίηση σήμερα έδειξε ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους, αποφάσισαν ότι αυτή η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά, είναι αδιέξοδη, θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την πλήρη ανατροπή αυτής της πολιτικής, μέχρι να έχουμε μια πολιτική που θα προασπίζει τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, την παιδεία, την υγεία, το δημόσιο πλούτο και θα προχωρήσουμε ενωμένοι όπως και σήμερα. Οι δράσεις συνεχίζονται και το βράδυ και αύριο, ελπίζοντας σε μια πρώτη νίκη ότι αυτό το νομοσχέδιο φωνιάς δεν θα περάσει. Πολέμο στο πόλεμο των αφεντικών.